Βάλουμε κύριε Φραγκίδη στην παρέα μας και τον και τον Γιώργο τον Ελευθερίου, τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Ελευθερίου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα. Καλώς σας βρήκα κύριε Βαφιώτη, Γενικός Γραμματέας, μια μικρή διόρθωση. Γενικός Γραμματέας. Ναι. Να διορθωθεί λοιπόν, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Ελευθερίου, μετάλλαξη Δέλτα, πόσο πρέπει να μας ανησυχεί, τι ακριβώς συμβαίνει και αν το Σεπτέμβριο έχουμε πάλι τα ίδια γεγονότα? Εγώ πιστεύω ότι τα εμβόλια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, πιάνουν σε ικανό βαθμό τις μεταλλάξεις. Και δεν το πιστεύω εγώ, τα λένε οι μελέτες και τα ποσοστά. Είναι βέβαιο ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι σε ικανοποιητικό βαθμό αποτελεσματικά. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να πω το εξής για τις μεταλλάξεις. Να ξέρετε κύριε Βαφιώτη και να μάθουν και οι τηλεθεατές σας ότι κορονοϊοί κάνουν μεταλλάξεις. Είναι ιοί που μεταλλάσσονται. Όπως λόγου χάρη ο ιός της γρήπης που είναι ένα είδος κορονοϊού. Και κάθε χρόνο χρειάζεται να επικαιροποιούμε τα εμβόλια. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι μεταλλάξεις. Οι αποδηλώσεις που έχουν γίνει από επίσημα χείλη από τους επικεφαλείς των εταιριών που βγάζουν τα εμβόλια μας λένε ότι ακόμα και αν βρεθεί κάποιος στέλεχος που δεν το πιάνει, είναι έτοιμοι σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουν νέα εμβόλια που να τα πιάνουν. Και κάτι ακόμα, από Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα έχουμε κι άλλο ένα όπλο μαζί μας, στη φαρέτρα μας, το όπλο της θεραπείας. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυρίου Μπουρλά, του επικεφαλής της Pfizer, έχουν σε τελική φάση κλινικών δοκιμών έτοιμη και τη θεραπεία. Κατά τη γνώμη μου, εφόσον ο κόσμος εμβολιαστεί σε ένα ικανό ποσοστό και αν συμπεριλάβουμε στην εξίσωση και όσους έχουν νοσήσει και έχουν αποκτήσει φυσική ανοσία, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε το τέταρτο κύμα, αλλά θα πρέπει οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν, συμφωνώ, γρήγορα. Είμαστε περίπου στο 32%. Είμαστε, κύριε Ελευθερίου, σε γρήγορο ρυθμό εμβολιασμών. Είμαστε σε ικανοποιητικό ρυθμό εμβολιασμών. Γιατί σε λίγο έχουμε Ιούλιο-Αύγουστο που θα μειωθεί ο ρυθμός εμβολιασμών και κινδυνεύουμε και κάποια εμβόλια να τα χάσουμε. Δηλαδή να αξιθεθούν. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο 32%, είμαστε στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Είναι λίγες οι χώρες οι οποίες είναι παραπάνω από εμάς. Μιλάω για ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Αυτοί, ακόμα και αυτοί που έχουν κάνει την πρώτη δόση, έχουν ένα σημαντικό ποσοστό ανοσίας της τάξης του 65%. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με την πρώτη δόση, είναι ως ένα βαθμό ικανοποιητικά προστατευμένοι. Δεν είναι πλήρως. Πρέπει να γίνει σίγουρα και η δεύτερη δόση. Αλλά ακόμα και αν νοσήσουν στο μεσοδιάστημα, είναι βέβαιο ότι η νόσηση θα είναι πιο ελαφριά και άρα με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και την υγεία μας και το σύστημα υγείας. Μάλιστα. Κύριε Ελευθερίου, να βάλουμε στην παρέα μας και τον Χρήστο τον Περκετέ, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αγίου Δημητρίου και στο στούντιο εδώ πέρα τον ιατρό και στέλεχος του Αριστερού Ρεύματος, τον Βασίλη Πρημικύρη. Να είμαστε μια ωραία παρέα και θέλω από εσάς, κύριε Ελευθερίου, να μου πείτε το εξής. Έχουν νοσήσει άτομα και δεν έχουν αναπτύξει τα αντισώματα μετά από τις δύο δόσεις εμβολιασμών? Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν νοσήσει και έχει παρατηρηθεί και στο Ισραήλ αυτό. Αλλά κανείς δεν είπε ότι ο εμβολιασμός σε προστατεύει 100% από πλήρη από την νόσηση. Αυτό που σίγουρα όμως κάνει σε ποσοστό 100% είναι ότι σε προστατεύει από βαριά νόσηση. Και επίσης οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι προστατεύει και περιορίζει πολύ τη μεταδοτικότητα. Ακόμα και αν κάποιος νοσήσει, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η μετάδοση του ιού στη συνέχεια σε κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μας ανησυχεί αυτό. Οι εμβολιασμοί βοηθάνε σημαντικά και κυρίως βοηθάνε στο να μην νοσήσουμε βαριά, να μην επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας, ακόμα και αν νοσήσουμε στις λίγες περιπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί νοσήσεις μετά από εμβολιασμούς. Κύριε Περκετέ, από αυτό που ο κύριος Ελευθερίου ανέφερε το Ισραήλ, θέλω να πείτε αυτό που ρωτούν πάρα πολλοί, έχουν αρχίσει πιο νωρίς οι ιώσεις στο Ισραήλ μετά τους εμβολιασμούς? Δηλαδή οι ιώσεις που όταν έρθουν το Σεπτέμβρη, το Νοέμβρη, έχουν έρθει καλοκαίρι στο Ισραήλ? Κοιτάξτε, μιλάμε για το Ισραήλ που είναι μια χώρα που το 60% του γενικού πληθυσμού είχε εμβολιαστεί, ήταν πλήρως εμβολιασμένο και παρόλα αυτά βλέπουμε τη μετάλλαξη Δέλτα να εκτελείστε πλήρως. Ξέρετε όμως τι είχε γίνει στο Ισραήλ? Στο Ισραήλ είχαν απαγορεύσει, μάλλον είχαν καταργήσει τις μάσκες και στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν κάποιες σχέσεις ιδιαίτερες
με γειτονικές χώρες όπως παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, όπου μόνο με τα πιστοποιητικά του εμβολιασμού μπορούσαν οι Ισραηλοί και οι Κύπροι παραδείγματος χάρη να πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε, την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα. Και ήδη βλέπουμε μια αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ. Παραδείγματος χάρη τώρα στο Μπεν Γκουριόν το αεροδρόμιο έχει υποθεί πλέον ότι όλοι οι ταξιδιώτες πλέον θα ελέγχονται με το PCR test, αλλά ταυτόχρονα θα φοράνε και μάσκες. Βλέπετε δηλαδή ότι το θέμα των μεταλλάξεων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Δηλαδή, συγγνώμη αγαπητέ Γιώργο, είναι μια σημαντική βραδιά σήμερα. Είναι η τελευταία βραδιά που δεν θα φορέσουμε μάσκες φεύγοντας από το στούντιο, για την ακρίβεια μετά τις 5 ώρα βέβαια το πρωί. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της χρήσης της μάσκας. Η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σε κλειστούς χώρους. Μάλιστα. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση πρωτού πάρα πολύ, κύριε Πρικετέ, και σε εσάς αλλά και στον κύριο Φραγκίδη. Εάν υπάρχει, έχουμε κάνει τεστ αντισωμάτων και έχουμε αντισώματα, μπορούμε να αποφύγουμε τον εμβολιασμό, κύριε Πρικετέ? Αν δηλαδή με τεστ αντισωμάτων υπάρχουν αντισώματα. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει, βέβαια, είναι θετικοί στα αντισώματα. Παρ' όλα αυτά, προτείνεται μετά από 3 μήνες να υπάρξει δόση εμβολίου. Γιατί ενισχύεται η άμυνα του οργανισμού, με αποτέλεσμα να περιορίζουμε κατά πολύ τις μεταλλάξεις. Και εδώ πέρα το πρόβλημα το οποίο προκύπτει δεν είναι οι επόμενες μόνο 60 μέρες ότι πρέπει να σπεύσουμε όλοι να εμβολιαστούμε όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αλλά πρέπει να υψώσουμε ένα τείχος ανοσίας όσο δυνατόν γίνεται ψηλότερο. Γιατί αυτό που όλοι αναφέρουν ότι πρέπει να είναι ένα τείχος ανοσίας τάξης του 70-75% για την καλοκαιρινή περίοδο. Αγαπητέ Γιώργο, θα γίνει 80-85 όταν μπούμε στο Νοέμβριο. Γιατί τότε οι καιρικές συνθήκες θα ευνοούν την μετάδοση, την πιο εύκολη μετάδοση του COVID. Κύριε Φραγκίδη, θα προλάβουμε τη λεγόμενη διαφορά φάσης, δηλαδή πόσους μήνες διαρκεί το εμβόλιο, η πρώτη και η δεύτερη δόση, πόσους μήνες διαρκεί? Πριν απαντήσω σε αυτό, να μου επιτρέψετε να πω 2 κουβέντες μόνο σε μια ερώτηση που κάνατε τον συνάδελφο τον Ελευθεριάδη σε σχέση με τους εμβολιαστέντες που μπορούν να νοσήσουν. Γιατί εγώ ήμουν ένας από αυτούς που είχα κάνει τη δεύτερη δόση και 2,5 μήνες μετά νόσησα. Αλλά βεβαίως δεν πήρα ούτε ντεπών. Το πέρασα εντελώς ελαφρά. Και αυτό σημαίνει ότι το εμβόλιο κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και βεβαίως όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Γιατί επαναλαμβάνω ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Τώρα, για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό που θέλουμε, που πρέπει να είναι γύρω στο 70%, ίσως και λίγο παραπάνω, για να αποκτήσουμε ένα τείχος ανοσίας, θέλουμε ακόμα 2 μήνες περίπου. Γιατί μέχρι τώρα εμβολιάστηκαν 7,5 εκατομμύρια Έλληνες, από τους οποίους τα 4,5 εκατομμύρια κάναν την πρώτη δόση και τα 3 εκατομμύρια κάναν τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, πλήρως εμβολιαστέντες είναι περίπου 31-32%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο βέβαια δεν ευνοείται από τον καιρό, με την έννοια ότι ο κόσμος φεύγει το καλοκαίρι, προσπαθεί να πάει διακοπές και άρα λιγότερος κόσμος θα εμβολιάζεται. Βεβαίως ευνοεί η ζέστη θετικά για την εξάπλωση του ιού, αλλά εάν δεν πετύχουμε αυτό το υψηλό ποσοστό που συμφωνώ με τον συνάδελφο που είπε, το φθινόπωρο θα αυξηθεί το ποσοστό, θα φτάσει στο 80-85%. Το θέμα αυτό είναι που θα είναι αναγκαίο, τότε μπορεί να υπάρξουν προβλήματα και να είναι και σοβαρά προβλήματα. Κύριε Φραγκίδη, πρέπει να βάλουμε και να μας πει και ο κ. Πρεμικύρης μια άλλη παράμετρο που την είπα προηγουμένως. Πρέπει να βάλουμε τη διαφορά φάσης των εμβολίων. Δηλαδή, εμβολιασμοί όσον αφορά την πρώτη δόση ξεκίνησαν αρχές Ιανουαρίου. Σε λίγο θα πάμε Ιούλιο. Το ερώτημα είναι πόσο διαρκεί η πρώτη, πόσο διαρκεί η δεύτερη δόση και τι σημαίνει ότι πρέπει να πάμε, κύριε Πρεμικύρη, και στην τρίτη, όπως την ονομάζουν, αναμνηστική δόση. Καταρχάς, αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, αν χρειάζεται να κάνουμε και τρίτη μέσα στον ίδιο χρόνο, έτσι, εκείνο που θέλω εγώ να υπογραμμίσω είναι ότι τώρα, πέρα και έξω από τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς εδώ και στο στούντιο, αλλά και στις παρέες μας, πρέπει να εμβολιαστούν οι πάντες. Και ειδικότερα οι πιο ευάλωτες ομάδες. Το ένα. Οι ευπαθείς ομάδες. Διότι από εκεί και πέρα έχω να πω ότι το ζήτημα της πανδημίας αντιμετωπίζεται με 2 πυλώνες στο μέτωπο. Ο ένας είναι το εμβόλιο. Και σε αυτό υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά ως προς το θέμα κατά πόσο είναι αποτελεσματικό
ή όχι. Δηλαδή μιλάτε, κύριε Πυρμικύ, για τις πιστεύω... παρενέργειες μιλάτε. Και θέμα παρενέργειες. Αλλά δεν υπάρχει φάρμακο που να μην έχει και παρενέργειες. Τώρα μην τραλαθούμε τελείως. Αλλά το δεύτερο μήπως... που θέλω να υπογραμμίσω είναι, ο δεύτερος πυλώνας είναι το φάρμακο. Μου φαίνεται ότι ο κύριος Ελευθερίου το έβαλε το ζήτημα αυτό, διότι το ζήτημα της φαρμακευτικής αγωγής, αντιμετώπισης, όταν νοσήσεις, και εδώ δεν μιλάμε για εμβόλιο, έτσι, εκεί το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ παίζονται παιχνίδια, να μου επιτρέψεις τώρα και την άλλη την ιδιότητά μου σαν πολιτικό πρόσωπο, να σας πω ότι οι φαρμακοβιομηχανίες βλέπετε ότι έχουν έναν τρομερό ανταγωνισμό για το δηλαδή, ζήτημα του εμβολίου. Ένα και πόλεμο ακόμα. Πόλεμο εμβολίων, πόλεμο φαρμακευτικών. Αυτό μας λέτε, κύριε Πυρμικύρη. Αλλά για το ζήτημα του φαρμάκου, τη φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση τη πανδημία, εκεί βλέπουμε. Κύριε Ελευθεριού, να το συνεχίσω λίγο. Μόνο η Pfizer, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Πουλά, έκανε μια τοποθέτηση και έδωσε μια ελπίδα για το φάρμακο. Βέβαια, φάρμακα υπάρχουν αντιμετώπιση. Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, έτσι. Κύριε Ελευθερίου. Τα οποία βέβαια όμως δεν έχουμε τη μαζική παραγωγή της και αυτό είναι το εγκληματικό και εδώ φαίνονται και οι αδυναμίες, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν μιας ολοκλήρωσης πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής να μπορέσει να παίξει ένα ρόλο ώστε να επηρεάσει για να έχουμε κατεύθυνση και προς τον πυλώνα του φαρμακευτικού αγωγής. Να το συνεχίσω λίγο από εκεί που το άφησε ο κύριος Πυρμικύρης, να κάνω την ίδια ερώτηση σε εσάς, αλλά και στον κύριο Φραγκίδη και στον κύριο Πρικετέ. Υπήρχαν, κύριε Ελευθερίου, άλλες θεραπείες να σώσουμε αυτούς τους συνανθρώπους μας, που σήμερα που μιλάμε είναι 12.589 νεκροί. Αυτό σημαίνει δηλαδή, πέθανα κύριε Ελευθερίου, μέσα στις ΜΕΘ. Σημαίνει δηλαδή 120 φορές το μάτι. Λοιπόν, ακούστε, θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Δεν υπερφεύγω για το θέμα των εμβολιασμών. Μια κουβέντα. Μπορούμε να αυξήσουμε τους ρυθμούς εμβολιασμού. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να εμπλέξουμε στην ιστορία αυτή και τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εκεί που τόσα χρόνια πάει και κάνει εμβόλια ο κόσμος. Στον παθολόγο και τον οικογενειακό, τον προσωπικό γιατρό της γειτονιάς. Αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ο προσωπικός γιατρός είναι αυτός που θα άρει και τις επιφυλάξεις. Διότι υπάρχουν άνθρωποι υψηλού κινδύνου που αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να πάνε να εμβολιαστούν γιατί δεν έχουν πιστεί. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν, κύριε Βαθιώτη, τον οικογενειακό γιατρό της γειτονιάς, τον προσωπικό μας γιατρό στο παιχνίδι. Και θα πρέπει εκτός από τα μέγα εμβολιαστικά κέντρα να μπει στο παιχνίδι και ο γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το ιατρείο της γειτονιάς, γιατί έτσι θα λυθεί το πρόβλημα της δυσπιστίας του κόσμου και έτσι θα επιταχυνθούν και οι εμβολιασμοί. Πάω στο ερώτημά σας. Για τα φάρμακα. Είναι σίγουρο ότι τα μονοκλωνικά. Αν υπήρχαν άλλες θεραπείες, εγώ δεν είπα για φάρμακα, κύριε Ελευθερίου, αν υπήρχαν άλλες θεραπείες. Είναι βέβαιο ότι τα μονοκλωνικά της σώματα έχουν πάρει έκρηξη. Εμβόλια άλλα ή φαρμακευτικές θεραπείες. Άλλες θεραπείες μπορεί να λέγονται εμβόλια, μπορεί να λέγονται φάρμακα, μπορεί να λέγονται μονοκλωνικά της σώματα γενικά. Αυτό λοιπόν απαντάω, ότι υπάρχουν τα μονοκλωνικά της σώματα με πλήρη έγκριση και από το FDA. Και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αυτά πρέπει να προσθεθούν στη βαρέτρα μας και το συντομότερο δυνατό. Το δεύτερο, και εγώ ακούω τις εξαγγελίες του κυρίου Μπουρλά που μιλάει ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε τη θεραπεία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα φάρμακα που βοηθάνε και έχουν βοηθηθεί πολύ. Πολλοί κόσμος πέρασε τον κορονοϊό, κύριε Βαθιώτη, και εδώ είναι η συνεισφορά η μεγάλη των γιατρών μας, της πρωτοβάθμιας, στο σπίτι του. Από τα χιλιάδες κρούσματα που βρίσκαμε, λίγα πηγαίναν, είχαν την ανάγκη να πάνε στο νοσοκομείο. Αυτοί παίρνανε αγωγή και θεραπεία στο σπίτι τους με την παρακολούθηση του προσωπικού τους γιατρού. Να πάρουμε και ένα σύντομο. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, ναι, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη φαρέτρα μας με τα φάρμακα, θα πρέπει να εισάγουμε τα μονοκλωνικά αντισώματα, θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της θεραπείας που είπε ο κ. Μπουρλά και κυρίως πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας άμεσα. Μάλιστα. Τώρα. Πριν πει ο χειμώνας. Έγινε κατανοητό. Και πάλι στα νοσοκομεία. Κύριε Ελευθερίου, κατανοητό η ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας. Κύριε Φραγκίδη, έχουμε ακριβώς ένα λεπτό. Και ένα σχόλιο σας. Με συγχωρείς. Ναι. Και ειδικότερα τη δημόσια Έπρεπε να είχε μπει στο παιχνίδι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όλο το σύστημα. Δηλαδή και τα αγροτικά ιατρία και τα κέντρα υγείας και οι ιδιώτες γιατροί. Για να μην υπήρχε και αυτό το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και της αποφυγής
του εμβολιασμού σε πολύ κόσμο. Δυστυχώς αυτό αργήσαμε να το κάνουμε και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει όσο το απαιτούν οι ανάγκες. Αυτό είναι ένα εμπόδιο για να πετύχουμε το ποσοστό το 70% ή και παραπάνω που θα έχουμε μια ασφάλεια για τείχους που λέμε εμείς ανοσία για τους πολίτες. Το, και... δεύτερο, ναι, ναι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι σε σχέση με τα φάρμακα, ό,τι υπήρχε στο τραπέζι της ιατρικής φαρέτρας φαρμάκων χρησιμοποιήθηκαν. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια έρευνες με πολύ καλά αποτελέσματα που φαίνεται να έχουν, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι με μια τέτοια έρευνα γίνεται και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο μεταμοσχεύσεων με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, που τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται πως είναι πάρα πολύ θετικά. Σωστό. Πάμε λίγο στον κύριο Πρεγκετέ. Κύριε Πρεγκετέ, έχουμε ακριβώς 30 δευτερόλεπτα. Γρήγορα ένα σχόλιο. Η τετραπλή θεραπεία με τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι σε όλους γνωστή. Αυτό υπερτώνησαν και οι συνάδελφοι. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε όμως ότι και η σημερινή απεργία που έγινε από την ΠΟΕΔΗΝ ήταν ακριβώς σε στόχευση για ενίσχυση τόσο του οικογενειακού γιατρού, αλλά και ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προσλήψεις όσον αφορά την εναλλάξη του εμβολιαστικού έργου. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις, και τον κύριο Ελευθερίου, και τον κύριο Φραγκίδη, και τον κύριο Πρημικύρη και τον κύριο Πρεγκετέ για τη σημερινή απόψινη παρουσία σας εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τον Έλληνα σε αυτή τη δύσκολη υγειονομική κρίση και στην πανδημία και στους φόβους από συμπτεύει στον Έλληνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.